Κύριε Ναύαρχε, φοβόμαστε να έχουμε θερμό επεισόδιο από την Τουρκία, από τον κύριο Ερντογάν, ή ο φόβος απλά φυλάει τα έρημα για τους Έλληνες? Και μιλάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει τα πάντα και τα πάντα, λόγω που ήσασταν ναύαρχος, πρώην ναύαρχος θα έλεγα, είναι αποστρατείας που είστε τώρα. Ήθελα τη δικιά σας άποψη, που για μένα ναι, αλλά και για τους που μας ακούνε, μετράει πάρα μα πάρα πολύ. Κοιτάξτε, έχω πει και άλλοτε ότι δυστυχώς, ενώ είμαστε σε μια, να μην πω στο ομορφότερο κομμάτι του κόσμου, και το λέω και από προσωπική εμπειρία, γιατί στη σταδιοδρομία μου είχα την τύχη να υπηρετήσω και σε ξένες χώρες, σε αρκετές, Αμερική, Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστραλία, είμαστε το πιο όμορφο κομμάτι της γης. Και δεν το λέω επειδή είμαι Έλληνας, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Όμως, είμαστε σε μια γειτονιά που έχουμε έναν πάρα πολύ κακό γείτονα, ο οποίος είναι η Τουρκία. Το οποίο είναι ένα κράτος που δεν πιστεύει στο δίκαιο ή μεταφράζει το δίκαιο κατά το δοκούν και κατά τα συμφέροντά της. Μας έτυχε να είμαστε σε αυτή την περιοχή του πλανήτη, όπου υπάρχει μια δύναμη όπως είναι η Τουρκία, που θέλει να είναι αναθεωρητική, να αλλάξουν όλες τις συνθήκες δηλαδή, θέλει τα πάντα δικά της και μας θέλει εμάς έναν ρόλο Φιλανδίας, όπως ήταν κάποτε η Φιλανδία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μας απειλεί με θερμό επεισόδιο, μιλάει για αποστρατικοποιημένα νησιά, παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα, κάνει έρευνες στη δική μας υφαλοκρηπίδα. Η ψυχραιμία που δείχνουμε εμείς είναι παροιμιώδης και θα έλεγα πιο πολύ και από ό,τι θα έπρεπε. Να οδηγηθούμε σε πόλεμο? Δεν είναι αυτό το δίλημα. Το δίλημα είναι ότι εμείς έχουμε παραλάβει μια χώρα από τους προγόνους μας, η οποία είναι αυτή τώρα όπως είναι, η οποία χτίστηκε με αίμα χιλιάδων ανθρώπων. Για φανταστείτε πώς είναι οι άνθρωποι στην ηλικία των 20 με 30 ετών, αφήσαν τα κόκαλά τους σε ένα βουνό, σε μια πεδιάδα, στη θάλασσα, στον αέρα, για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό πρέπει να σκέφτεται κάθε Έλληνας. Δεν είχαν την τύχη να κάνουν οικογένεια, να αφήσουν το σπόρο τους στη γη, να κάνουν ένα παιδί, να τους διαδεχθεί, να τους μνημονεύει κάποιος όταν αυτοί έφυγαν από τη ζωή. Έφυγαν πάρα πολλοί νέοι, αλλά ήξεραν ότι υπερασπιζόντουσαν μια πατρίδα η οποία και θα τους τιμήσει, αλλά και θα είναι ελεύθεροι αυτοί που θα έρθουν μετά, οι επόμενες γένειες, να ζήσουν με ελευθερία. Αυτό είναι το καθήκον που έχουμε όλοι και την υποχρέωση σε αυτούς τους ανθρώπους και στον εαυτό μας να το υπερασπιστούμε κι εμείς οι νεότεροι. Εγώ έφυγα από τις ενόπλες δυνάμεις. Όσο ήμουν, έτυχα να ζήσω δύο κρίσεις, τη μία του 87 και μία του 1996. Το 1987 ήμουνα 30 χρονών σε ένα τροπηλικό, το είσαι από κοντά, δεν ήταν τόσο εκτάσεις όσο σήμερα. Οι δικές μας ενόπλες δυνάμεις είναι αξιόμαχες και σας το λέω εγώ που έχω και τα τρία μου παιδιά στην πρώτη γραμμή. Δύο σε πολεμικά πλοία και έναν στην πρώτη γραμμή. Τι θέσεις είναι, βαθμούς? Ο ένας είναι υποπλοίαρχος, ο άλλος είναι λοχαγός και ο τρίτος είναι αρχιελευτής. Τα όνομά τους, αν επιτρέπετε. Δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία τα ονόματα. Είναι και τα τρία παιδιά εκεί. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, είναι εκπαιδευμένα να κάνουν αυτό που πρέπει. Έχουν το θάρρος, τη γνώση, είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι, διότι η δική μας ομοψυχία και η εκπαίδευση πιστεύω ότι είναι ανώτερη των Τούρκων. Εμείς, εάν χρειαστεί, θα παλέψουμε υπέρ βομών και αιστείων. Δεν θέλουμε κανένα να πειράξουμε, σε κανένα να πάρουμε τίποτα. Αλλά αν μας πειράξεις, κάθε γενιά μας είναι έτοιμη να δώσει τα πάντα, όπως έκανε όλο τον περασμένο αιώνα. Αυτά τα λέτε, κύριε Ναύαρχε, επειδή ήσασταν εν δράση, ή τα λέτε και τώρα είστε... Και τώρα που έχω φύγει, πιστεύω ότι οι νέες γενιές είναι ακόμα καλύτερες, πιο καλύτερες από τις δικές μας. Άρα είμαστε πανέτοιμοι. Πανέτοιμοι είμαστε. Αυτό που χρειαζόμαστε, και είναι έκκληση που το κάνουμε πάντα προς την πολιτεία, είναι, επειδή τα τελευταία 15 χρόνια, λόγω των μνημονίων, λόγω κάποιων κάποιων λανθασμένων επιλογών και πολιτικών, οι ένοπλες δυνάμεις αφέθηκαν να έχουν το ίδιο υλικό, το οποίο δεν ανανεώθηκε όπως θα έπρεπε.
Μα για να σε σέβεται κάποιος πρέπει να είσαι ισχυρός. Άμα είσαι ανίσχυρος, δεν σου δίνει κανείς σημασία και θα σε ζητάει από σένα τα πάντα. Βλέπετε, η τελουκία μας λέει τώρα να πάμε σε διάλογο. Σε διάλογο πάει ο ηττημένος. Δεν έγινε πόλεμος για να χάσουμε κάτι. Δεν συζητάμε τίποτα. Ένα θέμα υπάρχει, είναι η υφαλοκρηπίδα. Δεν σ' αρέσει να υπογράψουμε συνυποσχετικό να πάμε στη Χάγη, να το λύσουμε. Πάμε στη Χάγη να μας το λύσει το Διεθνές Δικαστήριο, που εκεί έχουμε δίκιο 100% και όποιος και να είναι πρόεδρος, δεν θα μπορέσει να σου δώσει να σε αδικήσει. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να συζητήσουμε. Όλα τα άλλα είναι καθορισμένα από συνθήκες που έχουν, πιο πολλές έγιναν μετά από πολέμους. Συμφωνήθηκαν μεταξύ κρατών και δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Και αυτό που το καταλάβουμε. Το θέμα αυτό με την Τουρκία, τι θα έχουμε να λέμε, θα έχουμε μαλλί να ξάνουμε, δηλαδή. Γιατί ο Τούρκος κάθε μέρα όλο καινούρια και καινούρια και τα ίδια και τα ίδια μας λέει. Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να δείχνουμε αποφασιστικότητα, να κάνουμε συμμαχίες με αυτούς που αυτή τη στιγμή είναι απέναντι, μπορεί να είναι πρόσκαιρες, αλλά είναι απέναντι από την Τουρκία, και να δείξουμε ότι εάν τολμήσουν, θα το μετανιώσουν πικρά αυτό που ξεκίνησαν να κάνουν. Και βέβαια να παραδειγματιστούμε πάνω απ' όλα με αυτό που έγινε μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή, οι Αρμένοι έμειναν στο τέλος μόνοι τους. Δεν αφορά με μάσκες λόγω του κορουλιού, αλλά εμείς σαν Έλληνες, σαν στρατός, μπορούμε να τους βγάλουμε το φερετζέ, με λίγα λόγια. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε πάντα να παραδειγματιζόμαστε από αυτό που έγινε στην Αρμενία. Και οι Αρμένοι ήταν φίλοι με τους Ρώσους και αυτό το περίφημο ξανθό γένος, το οποίο δεν είναι ουδέποτε φιλικό με εμάς, τους Έλληνες, και είναι λάθος αυτά που ακούμε για τις προφητείες και αυτά. Ίσως κάποια λανθασμένη ένδειξη υπάρχει ή υπάρχει μια υπεραπλούστευση. Ο Ρώσος είναι πάντα του συμφέροντος. Σήμερα μπορεί να είσαι με σένα. Ομόδοξοι ήταν και οι Αρμένοι και τους πρώτους. Χριστιανοί Ορθόδοξοι ημέν, Χριστιανοί Ορθόδοξοι ιδέ. Τους άφησαν μόνους τους και συμμάχισαν με τους Τούρκους και με τους Ισραηλινούς. Αυτοί ξοπλίσαν το Αζερβαϊτζάν για δικούς τους λόγους, αγωγή αερίων κτλ. Άρα να ξέρουμε ότι θα το έχουν πει και πολλοί δικοί μας. Όταν θα έρθει η ώρα, θα είμαστε μόνοι μας. Το θέμα είναι να είμαστε ισχυροί σε όπλα, να πουλήσουμε ακριβά το τομάρι μας και να ξέρουμε ότι αν ανοίξει κάποιος την πόρτα του φρενοκομείου, όπως είπε ο συγχωρεμένος ο Γεώργιος Παπανδρέου, τότε και ανοίξει το τρελοκομείο, τότε αυτό που θα επικρατήσει θα είναι μια τεράστια τρέλα και όποιον πάρει η μπόρα. Κύριε Ναύαρχε, ακόμα και μόνοι μας, και αν είμαστε, μπορούμε να πούμε μονόλαβετ. Πάντα. Μα στην ιστορία. Ήμασταν, αν δει κανείς, πάντα ήμασταν λιγότεροι. Και στις Θερμοπύλες και στο Μανιάκι και στην Κωνσταντινούπολη πιο μπροστά. Και το 12-13 ελευθερώσαμε μια Ελλάδα η οποία ήταν ακόμα υποκατοχή, ήταν μέχρι τη Λαμία τα σύνορα. Τη μεγαλώσαμε με τον Ευθέριο Βενιζέλο τότε στην ηγεσία και με τον βασιλιά του Κωνσταντίνο τότε, που δύο ηγέτες βρεθήκαν κάπου, συμφωνήσαν μαζί όσο και διαφωνήσαν, και μεγαλώσαν την Ελλάδα αυτή που θα έπρεπε να ήταν κανονικά σήμερα. Και το 40 ακόμα πολεμήσαμε εναντίον τριών αυτοκρατοριών και τα καταφέραμε. Από εκεί και μετά το θέμα είναι να έχουμε και συμμαχίες, να στηρίζουμε βέβαια ότι εμείς βασιζόμαστε στο διεθνές δίκαιο, αλλά το οποίο δεν εφαρμόζεται τις πιο πολλές φορές. Να απαντάμε στην προκλητικότητα στεναρά ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και κάποια στιγμή όποιος τις παραβεί εκεί θα μας βρει μπροστά του. Κύριε Ναύαρχε, θα με επιτρέψεις να έρθω σε δύο ερωτήσεις από το προηγούμενο θέμα, το θέμα του κορονοϊού. Τηλεγραφικά θα σου κάνω τις ερωτήσεις. Τηλεγραφικά ήθελα τις απαντήσεις γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι. Απόκριες μας είπαν όχι. Πάσχα μας είπαν όχι. Το Άγιο Φως μες στο σπίτι μας είπαν όχι. Παναγία μας είπαν όχι. Δεν θα γιορτάσουμε δηλαδή. Τώρα το Πολυτεχνείο μας είπαν όχι. Τελικά για το καλό μας είναι όλα αυτά τα όχι. Κοιτάξτε, αυτοί που έχουν τα ενία της χώρας και αποφασίζουν, πιστεύω ότι το κάνουν για το καλό του κόσμου. Δεν θα ήθελε κανείς να έχει μια χώρα που να είναι οι πολίτες του άρρωστοι. Η δικιά σου άποψη ήθελα. Αν υπάρχουν υπερβολές, αυτό δεν είμαι εγώ αρμόδιος να τις διακριβώσω. Και εγώ θα ήθελα σε ορισμένα πράγματα, πιστεύω ότι ίσως γίνεται το κάτι παραπάνω. Όμως, επειδή δεν έχουμε μάθει ακόμα αυτός ο ιός από πού ξεκίνησε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι προϊόν εργαστηρίου και βιολογικού πολέμου. Και μου κάνει εντύπωση που στην Κίνα δεν υπάρχει τώρα τίποτα, εκεί που ξεκίνησε. Και έχει απλωθεί πολύ στο δυτικό κόσμο. Βέβαια, στον άλλο κόσμο δεν μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα. Όταν θα περάσει και θα καταλαγιώσει αυτό το πράγμα, θα βγουν αρκετά πράγματα και συμπεράσματα. Προς το παρόν, επειδή αυτό είναι κάτι άγνωστο και είναι ένας πόλεμος, πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τις εντολές. Και από εκεί και μετά θα δούμε. Εάν έχουν γίνει πράγματα που δεν πρέπει, νομίζω υπάρχει και η δικαιοσύνη η οποία θα επιληφθεί.
Εάν όλα έγιναν καλώς, τότε θα χειροκροτήσουμε όλους όσους μας προστάτευσαν εναντίον αυτής της πανδημίας. Και σαν αντιδήμαρχος που είσαι, το Δήμο Νησαπείων, πώς θα πάτε με τον κύριο Ψαθά? Είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και μιλάω για αυτό πώς θα πάτε. Και συγγνώμη για την έκφραση, γιατί είστε κι εσύ άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Σε αυτό το θέμα του ποδοσφαίρου τα πηγαίνετε πολύ καλά. Στα άλλα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη με τις πλημμύρες που γίνηκαν δεξιά, γιατί είχαμε και αυτές τις ατυχίες. Γενικά, πώς τα πηγαίνετε? Κοιτάξτε, εμένα ό,τι καθήκοντα μου έχει αναθέσει και μου έχει ζητήσει να βοηθήσω, εκτιμώ προσωπικά ότι έχω ανταπεξέλθει. Για ποδόσφαιρο δεν συζητάμε. Η μόνη μας συζήτηση το ποδόσφαιρο είναι η βελτίωση κάποιων των εγκαταστάσεων της Καστέλας και σε κάποια άλλα γήπεδα στα οποία είμαι υπεύθυνος να γίνουν ορισμένα πράγματα, σεβόμενοι τον θεατή, που τώρα βέβαια δεν έρχεται, και τους αθλητές που αθλούνται. Δηλαδή δεν μπορεί να ζεις όπως έχω δει στη Βόρεια Εύβοια, αλλά και σε μερικά δικά μας να είναι τα αποδυτήρια αχούρι. Συγγνώμη για την έκφραση. Ή να μην πληρώνουν τις υγειονομικές συνθήκες, να μην υπάρχει νερό, σπασμένοι θερμοσύφωνες, να μην υπάρχουν φώτα για να μπορούν να αθληθούν τα παιδιά. Σε αυτό, ναι, τους ζητάω ορισμένα πράγματα και σιγά σιγά δρομολογούνται και γίνεται. Ανταποκρίνεται. Ανταποκρίνεται γιατί επειδή ξέρει από το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνει την αγωνία των παραγόντων. Αργά μένα, αλλά ανταποκρίνεται. Γιατί σε μένα, ναι, κύριε Δήμαρχε, μας ακούς και μας βλέπεις, δεν έχεις ανταποκριθεί πλήρες σε αυτά που μου είχες πει προηγουμένως, πριν 1-2 χρόνια. Τι μου είχες πει στο γήπεδο της Καστέλας? Θα έχει πλήρη φωτισμού για νυχτερινούς αγώνες. Μπροστά από τα αποθητήρια θα στρωθεί τσιμέντο και θα γίνει υπόστεγο. Δεν έχει γίνει. Πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει, όχι μόνο αυτό, και σε άλλα γήπεδα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ο φωτισμός ολοκληρώθηκε. Μένουν ακόμα 2-3 λεπτά. Νυχτερινή αγώνα. Νυχτερινός αγώνας, ναι, υπό προπόθεσης, ναι, δεν θα γίνει αγώνα Super League, αλλά αγώνα σε αεραστεχνικό πρωτάθλημα μπορεί να γίνει. Άνετε. Και φιλικοί αγώνες, όχι βραδινοί κανονικοί αγώνες. Σε εμάς τα φουκαριάρικα, τα εισαγωγικά τα φουκαριάρικα, μην παρακολουθώ με τους συναδέλφους δημοσιογράφους που είμαστε σαν τα σπουργιντάκια κάτω από τη βροχή, τι γίνεται? Και γι' αυτό έχει ληφθεί μέρημνα και θα μπει ένα μπούθμα για δημοσιογράφους. Εγώ σέβομαι το δημοσιογραφικό επάγγελμα, σέβομαι τους ανθρώπους που έρχονται την Κυριακή το Σάββατο μέσα στο κρύο, τη ζέστη, να γράψουν δύο πράγματα για έναν αγώνα, να προβάλλουν αυτό που κάνουν οι εραστηνικές ομάδες που είναι για μένα η καρδιά και η χοκοκαλιά του ελληνικού ποδοσφαιρικού αθλητισμού. Αξίζουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο ένα κέρασμα, ένα καφέ και ένα νερό, ένα χώρο να μπορούν να κουμπίσουν τα χαρτιά τους και να γράψουν ή να μεταδώσουν έναν αγώνα. Προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες. Εγώ το έβαλα εξ αρχής σκοπό στην Καστέλα, στα Ψαχνά υπήρχαν θεωρία τα ήμουν πρόεδρος. Εδώ δεν υπάρχουν και όπως και σε πολλά γήπεδα. Όπου μπορούμε να βρούμε τρόπο, ήδη σήμερα το απόγευμα έχει μια εξέλιξη, φέρνουν ορισμένα πράγματα στο γήπεδο και σιγά σιγά πιστεύω με την έναρξη του προθήματος, οπότε ξεκινήσει, θα έχουν αποκατασταθεί αρκετά πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου και τι να πω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, είναι λίγο το ένα, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.